Με τους Ολίσε και Καπετάνο να βρίσκονται στα πλάνα του Σάβα Παντελίδη, οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται εντατικά για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι Ερυθρόλευκοι με διαφοροποιημένο πλέον το ρόστερ τους θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία στα Ψαχνά, συνδυάζοντας τον ντεμπούτο του νέου τεχνικού με μια νίκη που θα βάλει τον Ολυμπιακό στην πρώτη επτάδα του βαθμολογικού πίνακα και θα επιστρέψουν ταυτόχρονα και τα χαμόγελα. Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί πάνωπλος αφού δεν υπάρχουν απουσίες, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την συμπαράσταση περίπου 200 φιλάθλων τους. Είναι ένα πρωτάθλημα αυτό της Football League, στο οποίο αν αξιοποιείς την έδρα σου, χρειάζονται πολύ λιγότερα πράγματα εκτός έδρας. Αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι η ομάδα, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και εκτός έδρας αποτελέσματα. Αλλά για να συμβεί αυτό, για να μπορείς να είσαι σε μια σταθερή βάση, προέχει να κερδίσουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Κοιτάω πάρα πολύ κοντά. Αλλά πιστέψτε μου ότι αν κερδίσουμε το παιχνίδι της Κυριακής, πού θα το κερδίσουμε, η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι θα παρουσιάζεται καλύτερη. Στις 7 έχουν φτάσει οι μεταγραφές στον Ολυμπιακό Βόλο, ενώ οι μεταγραφικές κινήσεις των Ερυθρολεύκων θα ολοκληρωθούν με την απόκτηση τουλάχιστον ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, ενώ θα υπάρξουν πιθανότατα και δύο αποχωρήσεις. Ο Λουίς Ογιαρμπίντε, που χθες αποχώρησε από την ομάδα του Βόλου, βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη, αυτή του Ηρακλή Ψαχνών και του γνώριμου στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, προπονητή Γιώργου Βαζάκα.